الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Όλη η δόξα ανήκει στον Αλλά, κυρήνη και ευλογία να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη, τον Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam. Το θέμα μας για σήμερα, τρόμος και μυθοπλασίες γύρω από το πολιτικό Ισλάμ. Και η λέξη και η πρόταση πολιτικό Ισλάμ που θα ακούτε κατά τη διάρκεια της ομιλίας, βάλτε την σε εισαγωγικά, πολιτικό Ισλάμ. Όταν διαβάζουμε από μη μουσουλμανικές πηγές, και όταν λέω μη μουσουλμανικές, σε αυτό εδώ το πλαίσιο της ομιλίας εννοώ τους πολέμιους του Ισλάμ και γενικά αυτούς που εναντιώνονται όσο μπορούν σε κάθε πτυχή της μουσουλμανικής πίστης. Όταν διαβάζουμε από αυτούς την ερμηνεία τους ή την εξήγησή τους περί πολιτικού Ισλάμ, λένε τα εξής. Πολιτικό Ισλάμ είναι η ιδεολογία που υποστηρίζει ότι το Ισλάμ δεν είναι μόνο μια θρησκεία, αλλά επίσης και ένα πολιτικό σύστημα. Διαβάζοντας τέτοιες δηλώσεις, ειλικρινά αναρωτιέμαι πόσο παραπληροφόρηση και διαστρέβλωση μπορεί να χωρέσει σε μια πρόταση μόλις 2 γραμμών. Διάφοροι αναλυτές και πολέμοι του Ισλάμ έχουν επινοήσει και μια λέξη για να περιγράψουν την υποτιθέμενη σέκτα του πολιτικού Ισλάμ και το αποκαλούν Ισλαμισμό ή Ισλαμιστικό και συχνά στην αγγλική γλώσσα θα το βρείτε ως Ισλαμισμ. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Να αρχίσω από την μανία κάποιων Ισλαμοφοβικών που έχουν να κολλάνε ταμπέλες σε κάθε τι που δεν τους αρέσει στο Ισλάμ. Να αρχίσω από την άγνοια που έχουν αυτοί οι πολέμοι σε βασικές αρχές του Ισλάμ. Ειλικρινά αναρωτιέμαι, τι στο καλό δηλαδή μαθαίνουν σε αυτούς τους αναλυτές και σε άλλες διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας όταν μαθαίνουν περί Ισλάμ και για τους μουσουλμάνους. Γιατί τόση άγνοια? Ή μήπως δεν είναι άγνοια και όλα αυτά γίνονται έτσι επιτηδευμένα για να εξυπηρετηθούν κάποιοι σκοποί? Αυτά τα ερωτήματα θα τα δούμε μελλοντικά και θα τα συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή πάμε να δούμε τον τρόμο και τον μύθο που επικρατεί γύρω από το πολιτικό Ισλάμ. Καταρχήν, τι είναι πολιτικό Ισλάμ? Είπαμε προηγουμένως, πολιτικό Ισλάμ σύμφωνα με αυτούς που το επινόησαν σαν πρόταση, και λέω το επινόησαν γιατί εμείς σαν μουσουλμάνοι ποτέ δεν έχουμε βάλει τέτοια ταμπέλα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, πολιτικό Ισλάμ είναι η ιδεολογία που υποστηρίζει ότι το Ισλάμ δεν είναι μόνο μια θρησκεία, αλλά επίσης και ένα πολιτικό σύστημα. Τώρα, τα λάθη και αριθμίστε τα μαζί μου. Το Ισλάμ σαν πίστη, σαν ιδεολογία, σαν θρησκεία, σαν τρόπο ζωής, ποτέ δεν ερμηνεύτηκε από τους Σάλαφ, δηλαδή τους πρώτους μουσουλμάνους, ως μια ιδεολογία ή φιλοσοφία που ασχολείται μόνο με το πνεύμα. Αυτός είναι μύθος και άγνοια που προέρχεται από αυτόν που δεν έχει αγγίξει το ίδιο το Κοράνι και δεν έχει διαβάσει το παραμικρό από την σούνα του προφήτη μας, sallallahu alayhi wa sallam. Το Ισλάμ είναι μια πίστη, ένας κώδικας ζωής που περιέχει και νόμους, συνεπώς και πολιτική, η οποία κατά το Ισλάμ είναι θεόσταλτη. Προκαλώ τώρα όλους αυτούς που λένε ότι το Ισλάμ είναι μόνο θρησκεία και όχι κοινωνικοπολιτικό σύστημα να με βγάλουν ψεύτη παραθέτοντας μερικά ισλαμικά αυθεντικά κείμενα, όπως το Κοράνι και την Σούνα. Το αντίθετο, διαβάζουμε από το Κοράνι, 5ο κεφάλαιο, 44 άγια, και όποιος δεν δικάσει με βάση τα όσα αποκαλύφθηκαν από τον Αλλά, αυτή είναι η άπιστη. 5ο κεφάλαιο, 42 άγια, αν όμως τους δικάσεις, τότε δίκασέ τους με δικαιοσύνη, γιατί ο Αλλά αγαπά τους δίκαιους. 5ο κεφάλαιο, 49 άγια, και αυτό δίκαζε ανάμεσά τους σύμφωνα με όσα σου έχει αποκαλύψει ο Αλλά. 42 κεφάλαιο, 10ο άγια, και αν σε οποιονδήποτε πράγμα έχετε διαφορά, η απόφαση του βρίσκεται με τον Αλλά. Αυτός είναι ο Αλλά, ο Κύριός μου. Αυτόν εμπιστεύομαι και σε αυτόν θα επιστρέψω. 5ο κεφάλαιο, 50 άγια, μήπως επιδιώκουν την δικαιοσύνη της εποχής της άγνοιας? Ποιος όμως μπορεί να κρίνει καλύτερα από τον Αλλά έναν λαό αναμφισβήτητης πίστης? Από το Κοράνιο λοιπόν βλέπουμε ότι ο νόμος και η ηγεσία ανήκουν στον Αλλά, στον Θεό, τον Δημιουργό, και όχι σε ανθρώπους και διάφορες πολιτικές παρατάξεις. Αυτή είναι η θέση του Ισλάμ με βάση τις πηγές του, το Κοράνι και την Σούνα και την συνένεση των ολαμά των λογίων. Κανένας δεν το αμφισβήτησε αυτό στην ιστορία του Ισλάμ. Πολύ απλά γιατί είναι μέρος της πίστης του Ισλάμ.
Όμως όλος περιέργως έχουμε μη μουσουλμάνους που έρχονται και μας δίνουν καινούριες ορολογίες για την πίστη μας. Τι είναι Ισλάμ και τι δεν είναι. Με βάση αυτούς και τις πολιτικές τους ατζέντες. Τραγικό, ηρωνικό, πείτε το όπως θέλετε. Πάντως είναι πάρα μα πάρα πολύ άσχημο και άστοχο. Δεν υπάρχει λοιπόν πολιτικό Ισλάμ. Υπάρχει Ισλάμ, σκέτο, χωρίς σάλτσες και πολλά πολλά. Για την ακρίβεια υπάρχει το Ισλάμ το αυθεντικό, το ορθόδοξο, που καλεί να λατρεύουμε τον ένα και μοναδικό αληθινό Θεό, τον δημιουργό των πάντων, τον παντοδύναμο, τον συντηρητή του σύμπατος, ο οποίος έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και ονομασίες που δεν μοιράζεται με τη δημιουργία του και είναι ο μόνος άξιος λατρείας. Αυτό είναι το Ισλάμ. Και μέσα από αυτό, μετέπειτα, έρχεται και το κοινωνικοπολιτικό σύστημα, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του Ισλάμ. Γιατί όπως είδαμε από τα κορανικά χωρία, η απόφαση και η εξουσία ανήκει στον Αλλά και όχι σε ανθρώπους. Η απόφαση αυτή είναι αυτό που λέμε Σαρία, Ισλαμικός νόμος. Έχουμε μιλήσει για τη Σαρία σε άλλα ηχητικά και βίντεο. Κάτι που αυτοί οι αναλυτές και διάφοροι μελετητές πολέμοι του Ισλάμ θεωρούν τη Σαρία απειλή, κάτι κακό, κάτι επικίνδυνο για τις δυτικές κοινωνίες και άλλες έτσι ιστερικές θεωρίες. Έτσι λοιπόν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα παιχνίδια που προσπαθούν να παίξουν. Προσέξτε, λένε για παράδειγμα, το Ισλάμ δεν έχει σχέση με το πολιτικό Ισλάμ. Άλλο Ισλάμ, άλλο πολιτικό Ισλάμ. Θέλουν με άλλα λόγια ή προσπαθούν να προπαγανδίσουν την λανθασμένη και μη Ισλαμική ιδέα ότι το Ισλάμ είναι απλά μια θεωρία θρησκευτική και δεν έχει λόγο για το πώς πρέπει να τρέξει μια χώρα, τα πολιτικά της και τους κανόνες της. Θέλουν να σπάσουν το Ισλάμ, το αυθεντικό, σε δύο κομμάτια. Σε Ισλάμ θεολογίας από τη μία και από την άλλη το Ισλάμ της πολιτικής. Και αυτό είδαμε πόσο μεγάλο λάθος είναι από το ίδιο το Κοράνι. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι θεολόγος ή θρησκειολόγος ή άλεμ να καταλάβει ότι το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία αλλά και κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Δηλαδή έτσι ακριβώς όπως το έβαζε σε πρακτική ο ίδιος ο προφήτης μας Μοχάμαντ, ειρήνη και ευλογία σε αυτόν, και οι μετέπειτα μουσουλμανικές γενιές και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα με σχολαστικότητα από όλες τις συλλογές των Αχαντίθ και κυρίως όπως είδαμε από το ίδιο το Κοράνι. Όμως εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να καταλήξω σε αυτό, γιατί εδώ είναι η ουσία και αυτό που θέλω να πω και να εκφράσω. Ξεμπροστιάσαμε και θα ξεμπροστιάζουμε μελλοντικά ανάλογες αβάσιμες δηλώσεις κατά του Ισλάμ και των διδαγμάτων του, είτε προέρχονται από τους πολέμιους του Ισλάμ, είτε από τους ίδιους τους μουσουλμάνους που δεν έχουν καμία γνώση περί Ισλάμ και απλά μιλάνε για να μιλάνε. Όμως μερικοί μουσουλμάνοι στην Ευρώπη και σε μουσουλμανικές χώρες, και εδώ έρχεται η αναίρεση προς τους μουσουλμάνους, έχουμε μερικούς μουσουλμάνους στην Ευρώπη που έχουν στόχο κυρίως να μιλάνε και να καλούν για Σαρία και για τον Ισλαμικό νόμο. Κάτι τέτοιο δεν είναι σύμφωνο με το αυθεντικό Ισλάμ και τις διδασκαλίες του. Στην Ντάουα, το κάλεσμα δηλαδή το Ισλάμ, δεν παίρνει προτεραιότητα το νομικό πεδίο, αλλά το θεολογικό, καθαρά και μόνο. Είναι σημαντικό βεβαίως μια χώρα να λειτουργεί με τους κανόνες του Αλλά, αλλά δεν είναι αυτή η προτεραιότητα. Και αυτό θα το δούμε με ωραίο χαρακτηρισμό από τον ίδιο τον λόγιο του Ισλάμ, τον Σίχουλ Ισλάμ Ιμνου Ταϊμία, αργότερα. Το σημαντικό είναι ότι το κάλεσμα, η ντάουα, γίνεται στα θεολογικά σημεία, δηλαδή κάλεσμα στο ταουχίδ, στο μονοθεϊσμό, κάλεσμα στην σούνα, κάλεσμα στη σωστή λατρεία του Αλλά Σουμπχάνα Τα'άλα, και όλα αυτά με ειρηνικό τρόπο, χωρίς βία και εντάσεις. Ένας μουσουλμάνος δεν έχει κανένα δικαίωμα να χώνεται στο πολιτικό σύστημα που κρατά μια χώρα, γιατί είναι πεδίο που δεν τον αφορά και δεν πρέπει να δίνει βαρύτητα. Αλλά να μιλά για την πίστη του, να την διδάσκει, έχοντας βέβαια τις γνώσεις και τις βάσεις, με ειρηνικό τρόπο, αυτό είναι από τα δικαιώματά του και από τις υποχρεώσεις του. Ένας μουσουλμάνος οφείλει να σέβεται τη μη μουσουλμανική χώρα που ζει και να μην προκαλεί, αλλά να εξηγεί με όμορφο τρόπο και να κάνει το κάλεσμα με σοφία. Το Κοράνι λέει στο 16ο κεφάλαιο, 125 Άια, προσκάλεσε όλους στη θρησκεία του Κυρίου σου με σοφία και με όμορφο κήρυγμα και προσπάθησε να τους πείσεις με τον καλύτερο τρόπο και τον πιο ευγενικό. Ο Κύριος σου γνωρίζει βεβαίως καλύτερα ποιος απομακρύνεται από τον δρόμο του και γνωρίζει καλύτερα όσους παίρνουν καθοδήγηση. Δυστυχώς ορισμένα ερετικά έτσι γκρουπάκια
που αυτοαποκαλούνται μουσουλμάνοι δίνουν μεγάλη ενέργεια στο πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι λάθος και το Ορθόδοξο Ισλάμ είναι σε αντίθεση με αυτές τις πρακτικές. Για παράδειγμα, το διάσημο χαντίθ του Μουάδ, όπου ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam του λέει «Πηγαίνει σε χώρα χριστιανική». Ας είναι λοιπόν το κάλεσμά σου στο ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να λατρευτεί παρά μόνο ο Αλλάχ. Αν δεχτούν, τότε να τους μάθεις την προσευχή. Αυτή είναι η μεθοδολογία της Ντάουας. Αυτό είναι το σωστό μάνχατζ. Κάλεσμα στο Ταουχίντ και όχι ανάμειξη σε πολιτικά. Αυτή ήταν και η μέθοδος των προφητών και βρίσκουμε περισσότερες πληροφορίες στο υπέροχο βιβλίο Μάνχατζ Αλ-Ανμπιά Φι Ντάουα. Και στο βιβλίο επίσης, ένα άλλο βιβλίο, εξαγνίζοντας τις έννοιες της Σούνας, διαβάζουμε ότι όλα αυτά τα γκρουπάκια όπως Ιχουάν Ελ-Μουσλιμίν, οπαδί του Σαϊντ Κούτπ, Χεσμπε Ταχρίρ και γενικά τον ακομματικοποίησε, Χεσμπίγια δηλαδή, ανήκουν σε αιρέσεις. Με προβληματικό δόγμα, όχι μόνο μεθοδολογίας Ντάουας, αλλά έχουν δόγμα προβληματικό. Και αυτό γιατί η προτεραιότητά τους και η ενέργειά τους είναι πάνω στα πολιτικά και όχι στην εξήγηση του δόγματος του Ισλάμ, στην εξήγηση της ακίδας. Και ο Σίχολ Ισλάμ Ιμνου Ταϊμία είπε στο βιβλίο του Αλ-Ιστικάμα, όταν υπάρχει αμαρτία δίπλα στο σωστό ταουχίδ, είναι καλύτερα από το να μην υπάρχει αμαρτία με διαστρεβλωμένο ταουχίδ. Αμαρτία δίπλα στο σωστό ταουχίδ είναι χίλιες φορές καλύτερα από το να έχουμε αμαρτία, από το να μην έχουμε αμαρτία με διαστρεβλωμένο ταουχίδ. Ταουχίδ δηλαδή ο μονοθεϊσμός. Φανταστείτε τώρα οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη που δεν έχουν να κάνουν απλά με διαστρεβλωμένο ταουχίδ, αλλά με ανύπαρκτο ταουχίδ, με ανύπαρκτο μονοθεϊσμό, με απίστευτο παγανισμό και πολυθεϊσμό. Το πολιτικό Ισλάμ δεν υπάρχει, όπως αποδείξαμε από το ίδιο το Ισλάμ. Αλλά ακόμα και το πολιτικό Ισλάμ έτσι όπως το περιγράφουν, με αρνητική έννοια και σημασία, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μόνο η μονοδιάστατη άποψη. Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι αναλυτές ασφαλείας και γενικά αναλυτές, οι οποίοι διαφωνούν με τις τοποθετήσεις άλλων μελετητών, ακραίων, που κάνουν εχθρό το πολιτικό Ισλάμ. Εμείς είπαμε τι είναι πολιτικό Ισλάμ, απλώς τώρα χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη με βάση όπως τα τοποθετούν και οι άλλοι. Για παράδειγμα, έχουμε τον Ανδρέα Μπανούτσο, όπου ο αδελφός μας ο Αμπου Ιάσερ τον ανέρεσε σε 3 άρθρα. Λέει ο Μπανούτσος ότι το πολιτικό Ισλάμ ή ο Ισλαμισμός είναι απειλή για τη Δύση. Έχουμε όμως άλλους αναλυτές που λένε ότι το πολιτικό Ισλάμ δεν είναι απειλή για τη Δύση. Για παράδειγμα, ο κύριος Καραγιάννης, όπου παραθέτω και το link κάτω στο κουτάκι των πληροφοριών, είναι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι το πολιτικό Ισλάμ δεν είναι απειλή. Αντίθετα, μπορεί να γίνει συνομιλητής. Και στο βίντεο που θα σας παραθέσω, δεν συμφωνώ σε όλα που λέει. Και είναι λογικό γιατί τα βλέπει από τη σκοπιά την αναλυτική, του ερευνητή, την γεωγραφική. Αυτό που οφείλουμε όμως να κρατήσουμε είναι ότι το πολιτικό Ισλάμ, κατά τον αναλυτή αυτόν, μπορεί να γίνει συνομιλητής, καθώς επίσης δεν το θεωρεί βίο. Και πιο πριν είπαμε ότι σαν ταμπέλα δεν υφίσταται πολιτικό Ισλάμ, για να μην μπερδευτούμε, δεν υπάρχει. Το αναφέρω όμως για να σας δείξω ότι υπάρχουν άτομα που είναι πιο ανοιχτόμυαλα από ορισμένους Ισλαμοφοβικούς, όπως τον κύριο Μπανούτσο ή σαν τον κύριο Ανδριανόπουλο. Ένα άλλο άτομο που φέρνω ως υπερασπιστή είναι ο Μίκοτ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και λέκτορας Πανεπιστημίου, ο οποίος στο βιβλίο του Ibn Taymiyyah Muslims and Non-Muslim Rule αναιρεί όλη την ιδέα περί ισλαμιστικής απειλής. Και υπάρχουν βεβαίως και άλλοι. Και στο μέλλον θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με περισσότερη ανάλυση. Inshallah. Και κλείνω με αυτά τα λόγια και ευχαριστώ πολύ που ακούσατε.